όλη την νεότητα. Τι θα γίνει η Ελλάδα? Επέτρεψαν και μπήκαν οι βάρβαροι μέσα στην Ελλάδα. Όπου βαρβαρικό έθνος μπήκε μέσα στην Ελλάδα τώρα. Έμεινε κανένας που περπατά στον δρόμο και να μην βλέπει όλων ξένους ανθρώπους που δεν ξέρουμε την νοοτροπία τους, δεν ξέρουμε τίποτε. Κάθε μέρα γίνονται φόνοι, κάθε μέρα γίνονται ληστείες, κάθε μέρα γίνονται... Τι να πούμε. Προσέξετε τα παιδιά σας και τα μάτια σας. Μην λέτε έτσι είναι η μόδα. Μην λέτε αυτή τη φράση. Είναι του σατανά. Του σατανά είναι αυτή η φράση. Η μόδα. Τι θα πει μόδα? Μόδα θα πει διάολος. Βλέπεις τους άντρες με τα μαλλιά, με τα σκουλαρίκια στη μύτη, στα αυτιά, με εκείνα τα τατουάς πάνω τους. Πού θα πάνε, πώς θα παρουσιαστούν στο Θεό? Πώς θα παρουσιαστούν στο Θεό? Εφτάσαμε σε ένα σημείο να αλλοιώσουμε και την εικόνα που μας έδωσε ο Θεός. Οι γυναίκες βάζουν 15 οκάδες κοκκινάδια πάνω στα χείλη τους και το πρόσωπό τους και τα νύχια τους και τα λοιπά. Το λοιπόν τι γίνεται? Τι να σου πει ο Θεός? Έτσι σε έκανα. Εγώ σε έκανα, λέγει, καλόν λίαν. Σου έδωσα όλες τις ομορφιές σου και όλες τις καλοσύνες σου. Εσύ πώς παραμορφώθηκες? Θέλουμε να αρέσουμε του κόσμου. Δεν θέλουμε να αρέσουμε του Θεού. Ο Θεός άστον να λέγει, λέει, τα δικά του. Εμείς τα δικά μας τα κάνουμε. Κάναμε δικό μας Ευαγγέλιο, κάναμε δικούς μας νόμους, κάναμε δικό μας δρόμο και περπατούμε να πάμε πού? Θα φτάσουμε στην απώλεια. Στον αφανισμό θα φτάσουμε. Η Ελλάδα μας πού θα πάει, παιδάκι μου? Πού είναι η Ελλάδα μας? Νομίζετε ότι έχουμε Ελλάδα τώρα? Νομίζετε ότι έχουμε Ελλάδα? Δεν μας αγαπά κανένα έθνος, το είπε ο ίδιος ο Θεός, και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών, λέγει, δια το όνομά μου. Γι' αυτό μας μισούνε και δεν θέλουν να μας αφήσουν να υψώσουμε κεφάλι. Όλοι σας θα σας μισούν, λέγει, γιατί θα με αγαπάτε. Και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα νιώθουμε. Θα έρθουν οι Ευρωπαίοι να μας σώσουν αύριο, αν επιτρέψει ο Θεός αυτό το βάρβαρο το έθνος από κοντά μας. Εάν επιτρέψει και ορμήσει, θα έρθουν οι Ευρωπαίοι να μας σώσουν. Περιμένετε. Αυτό που έκαναν στην Κύπρο. Όλοι εμονομάχησαν πάνω στην Κύπρο να την αφανίσουν. Και στα παράλληλα της Μικράς Ασίας, το ίδιο έκανε. Έπειτα θυμηθείτε τη Μικρά Ασία. Πώς ήρθαν να μας βοηθήσουν, που μας έσφαζαν οι Τούρκοι και μας εγκόβαν τα χέρια μας και πέφταμε μέσα στη θάλασσα και πνιγόμαστε? Ήταν άλλοι εκείνοι. Αδέρφια μας ήταν. Δεν ήταν άλλοι. Δεν ξέρουμε πού πάμε, εχάσαμε και το δρόμο μας, εχάσαμε και τα μυαλά μας, εκλείσαμε και τα μάτια μας, το λοιπόν, και όπου μας πάρει ο άνεμος. Πού θα φτάσουμε? Να βλέπετε εκείνες τις κόρες του κόσμου, γυμνές στους δρόμους. Ποιος ήταν γυμνός στο δρόμο? Ο δαιμονισμένος στους Γαδαρινούς. Αυτόν τον εγύμνωσε ο σατανάς. Του έβγαλε τα φορέματα και αγρίεψε. Βλέπετε τα παιδιά μας πως είναι αγριεμένα? Τα είδετε? Τα είδετε πως είναι αγριεμένα? Ακούνε τους γονείς? Έχει κανένα παιδί που ακούει τους γονείς? Πολύ σπάνιο να ακούσουν τα παιδιά του γονέου. Μόλις μιλήσει ο πατέρας, κλείσει το στόμα σου, λέει. Εσύ δεν ξέρεις τι λες. Μόλις μιλήσει η μάνα, είσαι της παλαιάς σχολής. Πήγαινε, μη μιλάς. Αυτά τα πράγματα, αδερφοί μου, είναι πράγματα συγκλονιστικά, τα οποία πρέπει να μας επαναφέρουν, να ξυπνήσουμε, γιατί κοιμηθήκαμε με τα ναρκωτικά του σατανά. Έπειτα τα παιδιά μας στα ναρκωτικά, τι είναι αυτό? Δεν είναι τιμωρία του Θεού? Έπειτα αυτές οι πλημμύρες και αυτές οι καταστροφές και αυτό το χαλάζι, δεν είναι από τα έργα τα δικά μας? Νομίζουμε ότι λύουν αμέσως όλα τα προβλήματα επιστημονικώς. Μόλις γίνει κάτι επιστημονικό, να το λύσουν, να βρουν την λύση, νομίζουν ότι τυχαία γίνονται. Δεν είναι τυχαία. Τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Θεός. Εκείνος τα κυβερνά όλα, εκείνος τα διατάζει, εκείνος τα επιτρέπει. Εμείς νομίζουμε ότι, να λέγει, έτσι είναι ο καιρός. Είδατε
Τώρα στην Αυστραλία χιόνι. Εγέμισε η Αυστραλία χιόνι. Είδατε παραπάνω στην Αμερική καίονται. Είδατε στην Αμερική που διέταξε ο Θεός τους καρχαρίες και τρώνε τον κόσμο. Δεν βάζω μυαλό. Σύεται η γη. Σεισμός λέγει. Είναι κατέβηκε από την Πάρνηθα και έρχεται προς τα εδώ. Ρήγμα λέγει. Δεν ακούνε το Θεό που λέγει ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Εγώ λέγει αγγίζω λέγει, εγώ επιτρέπω, εγώ δίδω τη διαταγή λέγει. Αυτός λέγει είναι σεισμογενής περιοχή. Θυμηθείτε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη που έκλεισαν οι υπονόμοι, πότε ήταν, ποιον έτο ήταν το 78, το 78. Έγινε ολόκληρος σεισμός. Γιατί, για ποιο λόγο. Έκλεισαν οι υπονόμοι και πήγαν οι εργάτες να τους ανοίξουν. Και μέσα στους υπονόμους τι βρήκανε. Παιδιά σκοτωμένα, εχτρώσεις. Και μετά τρεις μέρες έγινε τόσο σεισμός που αν δεν ήταν ο Άγιος Δημήτριος... Αν δεν ήταν ο Άγιος Δημήτριος δεν θα μένε πέτρα πάνω στην πέτρα. Έφυγαν από εκεί και ήρθαν στην Αθήνα για να μην τους πιάσει ο σεισμός. Έρχονται εδώ, γίνεται σεισμός. Γίνεται σεισμός εδώ, πάλι μας φυλάξει ο Θεός. Πήγαν εκείνα τα πλάσματα που πήγαν ο Θεός να τα αναπαύσει. Έτσι ήθελε ο Θεός. Αλλά μην νομίσουμε ότι είναι σεισμογενής περιοχή. Όλη η γη είναι σεισμογενής περιοχή. Όλη η γη. Όπου θέλει ο Θεός εκεί επιτρέπει. Πού θα πας και να φυλάχθεις. Αλλά το λέει η Αγία Γραφή. Θα φεύγει ο κόσμος από τη μια πλευρά λέγει να πηγαίνει στην άλλη από αγωνία. Να γλιτώσει. Πού να γλιτώσει. Αύριο έρχεται ο Αντίχριστος. Αύριο θα δώσουν το σφράγισμα. Αύριο θα σου πούνε αν δεν το πάρεις δεν θα πουλήσεις και δεν θα αγοράζεις. Όπως λέγει η Αγία Γραφή. Αύριο θα γίνει το σφράγισμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Τι θα γίνουμε. Πού θα πάμε. Στο Χριστό. Θα σωθούμε. Στο Σατανά. Για να πάρουμε τη σφραγίδα για να έχουμε να τρώμε. Και τι λέγει. Θα σταματήσει το νερό. Το νερό θα σταματήσει. Τι θα γίνει. Είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι ποταμοί, όλες αυτές οι πηγές, όλα αυτά τα βουνά, τα δάση που τρέχουν νερά, θα σταματήσουν. Δεν θα σταματήσουν αδερφοί μου. Αλλά τι θα γίνει. Ένα άλλο πράγμα. Πολύ φοβερό. Πολύ φοβερό. Αίμα έχεις, λέγει, αίμα θα πιούν. Λέγει ο Θεός. Η Αγία Γραφή. Σκοτώνετε τα παιδιά σας, λέγει. Εκατομμύρια βλέπω εγώ μπροστά μου, λέει, που τα σκοτώνετε. Χύνεται το αίμα και βουλιάζει η γη ολόκληρη μέσα στο αίμα του αθώου. Αύριο τούτο το αίμα που χύσατε θα το πκείτε, λέει. Και δεν θα έχει νερό. Και θα έρθει ο Αντίχριστος και θα σου πει πάρε τη σφραγίδα μου και θα σου δώσω εγώ νερό. Παίρνεις τη σφραγίδα και μετά λέει δεν είμαι εγώ που κρατώ το νερό, λέει. Εκείνος από ψηλά, λέει, δεν έχει. Και τότε θα χτυπιούνται, λέγει, θα έχουν τέτοια φρικτά μαρτύρια όσοι πάρουν τη σφραγίδα του που θα πηγαίνουν στις πέτρες και θα λέγουν πέσετε να μας καλύψετε, να μας σκεπάσετε, να μας συντρίψετε και δεν θα πέφτουν. Θα ζητούν το θάνατο και δεν θα βρίσκεται. Θα πηγαίνουν στους νεκρούς και να τους λέγουν ξυπνήστε εσείς να μπούμε εμείς. Δεν θα ακούγεται ούτε εκεί. Αδερφοί μου, μην νομίζουμε ότι τούτα τα λόγια που σας λέω σας τα έλεγα πριν όσοι ερχόντουσαν στον Άγιο Γεώργιο σας τα έλεγα πριν 30 χρόνια. Και στα έλεγα θα έρθει η μέρα που θα γίνουν αυτά. Όλα τα έλεγα. Έλεγαν ο πατήρ Σάββας λέει μας φοβερίζει. Εγώ σας φοβερίζω. Εγώ σας αγαπώ και σας φοβερίζω. Οι φοβέρες είναι από το Θεό που έρχονται. Παιδάκια μου, αν δεν επιστρέψουμε πίσω, δεν θα σώσουμε την Ελλάδα μας, διότι είναι δύο πράγματα τα οποία κυνηγά ο Σατανάς. Την πίστη και την πατρίδα. Δύο πράγματα. Να μας κλονίσει από την πίστη μας. Η μόδα τώρα είναι να γίνει ο Πάπας αρχηγός και εμείς κάτω από τον Πάπα.
Μόδα τούτη. Μην τα ξεχνάτε τη μόδα. Παγκοσμιοποίηση, δηλαδή, και πανθρησκεία. Είναι φοβερόν το οποίο μου συνέβηκε όταν μου είπε ένας δικός μας, ένα παιδάκι δικό μας, ότι εκάλεσαν όλους αυτούς τους μεγάλους όλων των θρησκειών και ήταν και ο Ορθόδοξος, ο οποίος ήταν μέσα και ήθελαν να κάνουν αγιασμό. Και ήρθαν οι Ιάπωνες από πάνω με φωτογραφικές μηχανές που πιάνανε το κύμα το λεπτό του αέρος. Το αποτύπωναν. Και έβλεπαν όλους να λέγουν ευχές για εκείνο τον αγιασμό. Τίποτε. Μόλις έλεγε ο Ορθόδοξος, λέγει, κατέβαινε η χάρη του Θεού και την έπιαναν ακριβώς με τη φωτογραφική εκείνη μηχανή και έβλεπαν το αόρατο, αυτό που δεν έβλεπαν τα μάτια του ανθρώπου, το έβλεπαν με εκείνη την φωτογραφική μηχανή. Και εδόξαζαν τον Θεό. Τι είναι αυτό? Η Ορθοδοξία μας, η πίστη μας, που δεν έχει άλλη σαν αυτή. Δεν υπάρχει άλλη σαν αυτή. Εμείς την πήραμε από τον Χριστό μας τον ίδιο, από τους Αποστόλους τους ιδίους, από τους Πατέρες της Εκκλησίας και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτήν την πίστη την κυνηγούν να φύγει και την πατρίδα μας να μην υπάρχει. Εγώ σας αναφέρω κάτι. Υποθέσουμε ότι δεν τους βάζουν τους Τούρκους μέσα στην Ευρώπη, που αν την βάλουν θα καταστρέψει την Ευρώπη, θα εξαφανιστεί η Ευρώπη. Διότι αυτή έχει πληθυσμό περισσότερο και από τη Γαλλία και από τη Γερμανία και από τις μεγάλες χώρες. Το αποτέλεσμα. Είδατε εμείς τα νησάκια μας πόσα έχουμε? Είναι πάνω από 1000, από 2000 νησάκια που έχουμε. Όλα αυτά είναι ξηρά. Δεν τα βλέπει κανείς, δεν τα προσέχει κανείς. Εάν ορμήσουν οι Τούρκοι και πάνε μέσα. Θα πάμε να τους βγάλουμε. Πολλούς βγάζουμε. Τα ίμια τους έβγαλαμε έξω. Τα ίμια πάνε. Και ξέρετε στα ίμια ότι υπάρχει ένα υλικό το οποίο είναι για τους πυράβλους. Και αυτό είναι μόνο πάνω σε αυτό το νησί. Και το επεσήμαναν οι Αμερικάνοι. Το επεσήμαναν. Και σου λέει να μην το αφήσουμε στους Έλληνες. Να βάλουμε τους Τούρκους μέσα, να το πιάσουν και αν τολμήσουν να σπάνε. Αυτό το υλικό ονομάζεται όσμιο. Όσμιο. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Αν υπάρχει, πολύ ελάχιστον. Σε μερικά μέρη. Πάνω σε αυτό το νησί είναι γεμάτο. Το επεσήμαναν οι Αμερικάνοι και σου λέει γι' αυτό εμείς θα το πιάσουμε. Διότι το θέλουμε. Και γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ο κόσμος κοιμάται, δεν ξέρει τίποτε, δεν γνωρίζει τίποτε. Και πάνε τα πράγματα όπως πάνε προς την καταστροφή. Αδερφοί μου, σας είπα, σας μίλησα. Όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν έπιασε, την άλλη φορά. Δούμε μαζί τους, δεν θα κάνουμε τίποτε. Όνειρα, όνειρα είναι. Αν μεν είναι καλό, καλό είναι ορίς. Είμαι ασφαλισμένος. Αν όμως είναι του κακού, πού θα πάω? Πού θα πάω? Εκείνος γίνεται άγγελος φωτός. Δεν είναι αστεία. Γίνεται και Χριστός, γίνεται και Παναγία, γίνεται και... Τα πάντα γίνεται. Γι' αυτό ξεγελά τους πιστούς και φεύγουν και πάω. Είδα όνειρο, λέει. Είδα όνειρο. Βρε, τι όνειρο είδες? Το σατανά είδες. Κάτσε ήσυχη. Κάτσε ήσυχος. Δεν ξέρουμε τις παγίδες του. Τον πιάνει 80 χρονών άνθρωπον, τον πιάνει από το μοναστήρι και του λέγει: ο Θεός θα σε κάνει πατριάρχη, του λέει. Τελείωσε. Λοιπόν, ετοιμάσου, αύριο το πρωί να έρχομαι, του λέει. Έρχομαι. Θα σε πάρω. Θα πάμε, διότι έρχεται ο Θεός, ο ίδιος είναι σε στεφανός, να σε κάνει πατριάρχη. Και την άλλη ημέρα να έχει τόσο χιόνι που ήταν ως το μέσον του αυτό. Και κοντά του να είναι ο άγγελος που του μίλησε ότι θα έρθει ο Θεός να τον κάνει πατριάρχη. Και ξεκινάμε στο χιόνι και να κουράζεται και αυτός ο τρισκατάρας δίπλα του λέει
Πάει να γίνει πατριάρχη, του λέει: τι είναι αυτό ο κόπε? Δεν είναι τίποτα αυτό ο κόπε. Αγωνίσου, του λέει: να φτάσουμε. Να φτάσουμε πάνω, διότι έρχεται. Και αφού τον έφτασε πάνω ύστερα από τρεις ολόκληρες ώρες, από τρεις ολόκληρες ώρες, και τον έφτασε εκεί, δεν τον άφησε να κάνει ούτε και το σταυρό του, το σημείο του σταυρού που εξαφανίζεται. Μόλις κάνουμε το σημείο του σταυρού, εξαφανίζεται. Αφού τον έβγαλε στην κορυφή, έρχεται ο Θεός με τους αγγέλους, με το ολόκληρο άρμα, με τα φανούς και λαμπάδες. Και πόσους είχε δίπλα του αγγέλους. Και ήταν έτοιμος, σήκωσε το πόδι του, να πατήσει επάνω στο άρμα. Και εκείνη την ώρα έκανε το σημείο του σταυρού. Ήταν η πρώτη φορά, ύστερα από το σύνορα. Μόλις έκανε το σημείο του σταυρού, εξαφανίστηκαν τα πάντα. Και βλέπει κάτω το πόδι του, εάν πατούσε, 300 μέτρα βάθος. Εμείς καθόμαστε και λέμε ήρθε ο Θεός. Ο Θεός ήρθε. Έφερε, μας μίλησε με την Αγία Γραφή. Δεν ξέρω αν έρχεται άλλη φορά. Μην περιμένετε άλλα. Η Αγία Γραφή είναι ο Θεός. Ό,τι πει. Όταν ένας μου λέει ότι βλέπει, το είπα να το φέρω σε εσάς. Βλέπει συνέχεια, λέει οράματα. Ναι, εμένα μου λέει. Θα το φέρω και θα πει. Στο καλό να πάρει.